Για λανθασμένη εκτίμηση και λανθασμένη στιγμή ο πρόεδρος να ανακοινώσει την απόφασή του να μην επαναδιεκδικήσει την προεδρία, αναφέροντας ως λόγο τη μη ύπαρξη πρόοδου στο Κυπριακό, κάνει λόγο ο νομικός Ανδρέας Αγγελίδης, υποδεικνύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο διευκολύνει τον Αίρογλου. Τον διευκολύνει υπό την έννοια ότι αφήνεται όλος αυτός ο χρόνος, όχι μόνο μέχρι τον Ιούλιο που μας πιέζαν από το εξωτερικό, αλλά ουσιαστικά μέχρι τον Μάρτιν του 2013, εντελώς ανεκμετάλλευτος, και όταν θα ξαναξεκινήσουν τότε υπό τον νέο πρόεδρο ή τον εκπρόσωπον του σαν συνομιλητή οι νέες συνομιλίες, θα βρούμε μια Τουρκία και έναν Αίρογλου που θα είναι όλο και πιο απαιτητική έναντι των θέσεων που ήδη έχουν θέσει και οι οποίες δεν διευκολύναν ποτέ την επίλυση του Κυπριακού. Ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις είναι μονόδρομος για τη λύση, τονίζει ο νομικός Κύπρος Χρυσοστομίδης. Μάλιστα, υποδεικνύει ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους για συνέχισή τους με τη βοήθεια του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέροντας ως παράδειγμα την υποβολή ένταξης στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη. Μιλώ για παράδειγμα για το Συνεταιρισμό για την Ειρήνη, όπου φυσικά η Τουρκία θα αντιδράσει, όμως θα δημιουργηθεί μια κρίση πλέον μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγμα το οποίο είναι ένας διπλωματικός χειρισμός από τη δική μας πλευρά. Την ίδια στιγμή καλεί τον Πρόεδρο, χωρίς προεκλογικές έγνοιες, να καταβάλει πλέον προσπάθειες για πανκομματική αντιμετώπιση των νέων εξελίξεων, προτείνοντας παράλληλα ανοίγματα προς τους Τουρκοκυπρίους. Θα μπορούσε να λεχθεί επίσημα πλέον ότι το 20% των όποιων εισοδημάτων από τους υδρογονάνθρακες και το φυσικό αέριο θα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί με τη λύση προς όφελος της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της διπλωματίας του πηγενέλα, ο πρόεδρος θα έχει αύριο το πρωί συνάντηση με τον Αλεξάνδερ Ντάουνερ.